Στο προηγούμενο επεισόδιο. Ναι, δουλεύει. Ναι. Κυρίες και κύριοι, πήραμε την κάρτα του γείτονα. Τώρα το μόνο που μένει... Και τώρα εγώ θεωρητικά του χάλασα το μαγνήτη. Αν σου αρέσουν τα βίντεο μου, μην ξεχάσεις να κάνεις ένα like και ένα subscribe γιατί με βοηθάει. Και επίσης να ενημερώσω ότι συχνά στριμάρω στο twitch.tv/basedr, οπότε αν θες να δεις live από εμένα, κάνε με follow στο Twitch. Κυρίες και κύριοι, καλή σας σπέρα. Τι κάνετε, πώς είστε? Σήμερα, κυρίες και κύριοι, είμαι στην ευχάριστη θέση να σας πω ότι πολλοί στα σχόλια μου είπατε ότι δεν τέλειωσα το Act 3, καθώς το κατέβημα μου είπατε εδώ κάτω και δεν θα με επιτρέψει να δραματίσω. Γιατί μου λείπουν κλειδιά. Και εκείνη τα κλειδιά τα χρειάζομαι για να τα ανοίξω. Οπότε ξέρουμε επί τόπου πού να πάμε να πάρουμε το πράσινο το κλειδί. Νομίζω ξέρουμε. Ξέρουμε. Λοιπόν, για να πάρουμε και ένα κλειδί τουλάχιστον. Δεν σε χρειάζομαι. Χρειάζομαι σένα και εσένα. Και πάμε, κυρίες και κύριοι, κατευθείαν. Από κάτω να τον ακούμε ότι περπατάει σε φύλλο αυτός. Πώς πηγαίνουμε τώρα να βρούμε το... Λοιπόν, θα το κάνουμε το άλμα. Είμαι τόσο καλός! Βέβαια πρέπει να ανέβουμε. Γιατί να είναι τόσο χαλασμένο αυτό το παιχνίδι? Λοιπόν, ας βάλουμε πρώτο το μεγάλο. Ναι, ξεκόλα λίγο με τη μουσική, λίγο άμα θες. Γιατί τα βάλα εδώ? Λοιπόν. Ρε ξεκόλα να είσαι τόσο χαλασμένο παιχνίδι. Νευριάζει. Ωραία. Με το control σκυβί, οκ. Okay. Φακός, μπορεί να το χρειαστούμε. Πράσινο κλειδί. Μαγνήτης που είναι? Hey. Δεν θα μου τσίπισε και το μαγνήτη εδώ πέρα. Πρέπει να έχει ένα μαγνήτη, ρε παιδιά. Τι γίνεται εδώ? Αυτό δεν είναι μαγνήτη, αυτό δεν είναι μαγνήτη. Μπρο, πού είναι το μαγνήτη, ρε? Δεν φέρεσαι ωραία. Όπως και να έχει, αυτό που πρέπει να κάνουμε. Έχουμε πολλά βήματα να κάνουμε. Λοιπόν, τώρα θυμάμαι που ήταν το κλειδάκι που βάζαμε το πράσινο. Και να μας πιάσει δεν μας πειράζει, εμείς τη δουλειά μας την κάνουμε. Όμως ρε φίλε, είναι πάντα εκεί που θες να πας. Είναι συγκεκριμένα εκεί που θες να πας. Κάθε φορά κάθεται εκεί πέρα που πρέπει να πάω. Κάθε φορά όμως. Έχουμε τίποτα εδώ? Μπάρε φίλε, δεν έχουμε κάτι εδώ. Εδώ έχουμε να βρούμε ένα κόκκινο κλειδί, το οποίο δεν έχω ιδέα που είναι το κόκκινο κλειδί. Φύγε! Θέλω να πάω κάτω και να πάρω να ανοίξω την πράσινη κλειδαριά σου, ρε φίλε. Τι δεν καταλαβαίνεις? Μου έχεις πάει στα νεύρα τόσες μέρες. Τι θα γίνει με σένα? Δεν σ' αντέχω άλλο. Πάρε να κάνεις τσάι. Ό,τι έχω θα στο πετάξω. Όχι, δεν φεύγεις. Ότι με είδες πισόπλατα. Φύγε από τη ζωή μου. Όχι. Να έρθεις μέχρι τη μέση δρόμου. Μέχρι εκεί μπορείς να πας. Κάτσε και εγώ πάω σπίτι σου. Βλάκα. Χαζέ. Ναι, και νόμιζα ότι κάτι γίνεται εδώ τώρα, Όχι πάλι. Όχι. Είμαι αόρατος. Ωραία, μάλλον πρέπει να κρυφτούμε εδώ πέρα. Χάχα, δεν είμαι εδώ. Χάχα. Αυτό κάνουμε. Οκ, κατάλαβα τι κάνουμε. Θα ξαναχτυπήσω το κουδούνι και θα βγουν αυτοί τρέχοντας. Και το ξαναχτυπήσει. Μπαίνουν στο μάθημα τώρα, έτσι. Αυτή είναι στο μάθημα και πρέπει να κάτω. Κατάλαβα τι γίνεται. Είμαι πανέξυπνος. Τώρα κινούμαστε. Όχι!
αυτό. Καλό είναι αυτό. Οκ, πρέπει να καταλάβω λίγο τι γίνεται. Πιστεύω ότι. Τώρα πρέπει να κουνηθούμε. Ρε φίλε, πώς δουλεύει, δεν έχω καταλάβει. Θα το βγάλουμε, παιδιά, το βγάλουμε. Το κρυφό σχολείο του Hello Neighbor. Νομίζω προχώρησα πολύ. Νομίζω προχώρησα πολύ. Οκ. Okay. Λοιπόν, ακούμε το κουδούνι και φεύγουμε τρέχοντας. Το έχουμε. Το έχω, παιδιά, μην αγώνεστε. Το έχουμε. Θα το βγάλουμε. Σε πρόλαβα. Τώρα βγήκαν όλοι μαθητές έξω. Και αυτοί ψάχνουνε. Τι παίζεις με ένα δέντρο κόκκινο φως. Έλα ρε φίλε, δεν μπορώ να προχωρήσω, δεν ξέρω τι κάνω. Έλα ρε φίλε, δεν ξέρω, είναι χαζό. Δεν ξέρω τι κάνω. Άμα δούλευε και λίγο το παιχνίδι θα ήταν τέλειο. Τι κάνεις ρε περίεργε. Πρέπει να το πέσουμε το δάσκαλο. Ο δάσκαλος είναι αυτός που μας πιάνει, οι υπόλοιποι δεν κάνουν τίποτα. Δεν ξέρω τι πρέπει να κάνω. Πρέπει κάπως να ξεφύγουμε το δάσκαλο γιατί αυτός είναι που κάνει τη δουλειά. Όταν οι άλλοι μένουν ακίνητοι, μόνο αυτός κουνιέται. Μπήκαμε! Θέλω να δω αν μπορώ να το βγάλω με τη μία. Δεν γίνεται. Κάθομαι εδώ πέρα γιατί βλέπεις κιόλας μπροστά σου τι γίνεται. Στο πρώτο κουδούνι μπορούμε να κουνηθούμε. Ή και όχι, είναι ο δάσκαλος εδώ, δεν μπορούμε. Πρέπει να φύγει αυτός από εδώ. Αυτός εδώ είναι που κάνει τη δουλειά. Αυτός που φωτίζει. Μην με ξαναβάλετε να παίξετε τις βλάκιες. Είναι ό,τι πιο ηλίθιο. Δεν έχει σκοπό αυτό το minigame. Απλά είναι ηλίθιο. Δεν μπορώ άλλο. Ήδη κουράστηκα και δεν έχω περπατήσει καν. Δεν ξέρω τι γίνεται σε αυτή την αηδία. Δεν ξέρω, από εδώ και πέρα δεν μπορώ να προχωρήσω. Είναι αδύνατο να προχωρήσω από εδώ και πέρα. Μπορώ να με πιάσει εδώ. Όχι, δεν μπορούνε. YOLO IT. Full speed ahead, όπου και... Όχι. Όχι τώρα που το προχώρησα. Να η πόρτα, πάμε στην πόρτα κατευθείαν, πάμε! Όπα! Με έπιασε! Τι φάση ρε φίλε, ξεκόλα! Space! Τι φάση! Άσπρο κλειδί. Ωραία, και τώρα τι κάνω. Και πριν κλείσουμε το βίντεο έχει μείνει ένα πράγμα να κάνουμε. Φύγε από εδώ εσύ. Πεθαίνω μερικές φορές, θέλουμε να το κάνουμε βράδυ.
Ωραία, θέλουμε να γίνει βράδυ. Πότε έγινε απόγευμα. Και μάλλον θα χρειαστούμε... Θα χρειαστούμε για αυτή τη δουλειά μια καρέκλα. Θα δείτε γιατί. Δεν μπορούμε να το πάρουμε, δεν μπορούμε. Κάτι σαν τραπεζάκι αντί για καρέκλα ρε φίλε. Αχα, αυτό εδώ μπορούμε να το πάρουμε. Περίμενε, εδώ, πήγε από εδώ. Ωραία, αυτό θα χρειαστούμε. Θυμάστε μια πόρτα η οποία ανοίγει μόνο το βράδυ και μετά έχει μια πόρτα η οποία ανοίγει μόνο το πρωί. Λοιπόν, θα βάλω αυτό ανάμεσα στην πόρτα. Έτσι δηλαδή εδώ πέρα. Για να κλείσει. Και όταν θα πάμε το πρωί να είναι ακόμα ανοιχτό. Δηλαδή να το εμποδίσει η πόρτα. Φύγε! Νομίζω αυτό το πήραμε δύναμη την ώρα που ξεκλειδώσαμε τώρα αυτό με το σχολείο. Μας έδωσε δύναμη. Και μπορούμε απλά να σμπρώξουμε τον γείτονα. Καλά, εντάξει, δώσε τον αυτό να φωνάζει να κάνει τι θέλει εκεί πέρα. Και να μας πιάσει δεν πειράζει, μπορούμε να το ρίξουμε. Οπότε δεν το φοβόμαστε πλέον τόσο πολύ τον γείτονα. Πάμε να ανέβουμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Έλα εδώ. Α, έχω ήδη το τραπεζάκι. Άνοιξε. Ωραία. Τώρα θέλω να πιστεύω ότι θα μείνει αυτό εκεί πέρα. Ου, παράλογο μου πατήσει. Αλλά δεν ξέρουμε ότι δεν μπορεί να μας κάνει τίποτα. Οπότε εμείς πάμε πάνω. Όλοι ξέρουμε ότι ο γείτονας είναι φουλ αργός στις χάλες, οπότε δεν έχει νόημα να φοβάσαι άμα θα πιάσει ή όχι. Μην φοβάσαι. Έλα. Μπράβο. Ωραία, θέλω να δω αν έμεινε ανοιχτή η πόρτα. Αν δεν έμεινε θα νευριάσω. Ωραία, έμεινε. Α, δεν κλείνει αυτόματα. Και με... Γιατί δεν ανοίγει αυτή? Παίζει να θέλουμε σημεράκι αυτό για να ανοίξει. Κάτσε, μην απελπιζόμαστε. Τι δουλειά έχεις εκεί έξω, σύρε? Εσύ εκεί έξω τι δουλειά έχεις? Τώρα αυτό δεν είναι μεσημέρι. Ρε παιχνίδι. Βασικά μπορεί και να δουλεύει τώρα. Μπορεί να ήθελε αυτή τη συγκεκριμένη ώρα που είμαστε τώρα. Α, δεν ξέρω πόσες προσπάθειες θα πάρει για να τα ανοίξουμε. Ας ελπίσουμε να έχει ανοίξει γιατί... Δεν ξέρω κι εγώ τι θα γίνει. Γιατί ο γείτονας, κυρίες και κύριοι, ξέρετε τι είναι? Δεν ξέρετε. Ο γείτονας, κυρίες και κύριοι, είναι κάλτσας. Έλα όμως. Α, ωραία, άνοιξε. Έχουμε το κέικ. Είμαι περίεργος να δω αυτό τι είναι. Παγωμένο. Δεν ξέρω καν τι έχει εδώ μέσα. Αλλά ανοίξαμε ένα δωμάτιο εδώ πέρα. Έχει ένα σκέιτ. Όπα! Είμαι πολύ έξυπνος γι' αυτό. Δες εδώ. Έχει ένα σκέιτ, έχει μια κιθάρα, έχει ένα καπέλο και ένα φακό. Λοιπόν, το σκέιτ. Κατάλαβα. Λοιπόν, ξέρουμε αυτά εδώ πέρα. Θέλουμε το δωμάτιο να το κάνουμε. Μάλλον μπορεί και να μην κάνει τίποτα. Αυτά εδώ πέρα πρέπει να τα βάλουμε εδώ. Ή τουλάχιστον έτσι κατάλαβα τη φωτογραφία. Και αυτά θα τα αφήσουμε για το επόμενο επεισόδιο. Και θέλω να μάθω εδώ πέρα τι κρύβει και πώς το ανοίγουμε αυτό. Γιατί δεν έχω ιδέα πώς το ανοίγω αυτό. Άμα ανοίγει. Έχει μια άλλη πόρτα εδώ μέσα. Αυτό είναι παγωμένο. Δεν ξέρω πώς το ξεπαγώνεις. Όπως και να έχει, αυτά από μένα παιδιά. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Αν σας άρεσε, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like και ένα subscribe. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας και ευχαριστώ που παρακολουθήσατε.